Η συνεδρίαση της Λίγκας θα γίνει τελικώς τη Δευτέρα, καθώς δεν υπογράφηκε η προκήρυξη του πρωταθλήματος, αλλά η κλήρωση έγινε κανονικά. Να δούμε πρώτα την πρώτη αγωνιστική και τα ντέρμπι του πρωταθλήματος ακολούθως. Στις κάρτες, να δούμε την πρώτη αγωνιστική. Να τη δούμε. Ξάνθη Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Παζιάννη, ένα Πανετολικός Ατρόμητος, Πανιώνιος Όφη, Λαμία Άρης. Πάω Καστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός Λεβαδιακός Απόλλωνος Σμύρνης Λάρισα και εδώ είναι τα ντέρμπι στην τέταρτη αγωνιστική. Πάω ΚΑΕΚ, πολύ γρήγορα πηγαίνει η κάρτα. Ολυμπιακός Πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης Πάω, ΑΕΚ Άρης στην 8η αγωνιστική όπως και Πάω Παναθηναϊκός. Άρης Ολυμπιακός στην 9η αγωνιστική όπως και Παναθηναϊκός ΑΕΚ και στη 10η αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στη 12η Άρης Παναθηναϊκός. Να πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί είναι ο Δημήτρης Καϊμάς, ο συνάδελφος, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία, μαραθώνια διαδικασία, και μας δίνει τώρα τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι η εξέλιξη τελευταία στιγμή ότι υπεγράφει η προκήρυξη. Αργά το απόγευμα υπήρξε συνάντηση των προσώπων της Super League. Ήταν η Κούγια και Σπανός στο Υπουργείο Τύπου. Τον κύριο Παπάκη και τον κύριο Βασιλιάδη, και εκεί η Super League ζήτησε το εξής. Τα συμβόλαια των ομάδων της Νόβα, αν και εφόσον δεν ανανεωθούν, την επόμενη χρονιά, δηλαδή την επόμενη χρονιά, να τριπλική θέση στην ΕΡΤ. Έγινε αυτό δεκτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και αυτή υπεγράφει σήμερα η προκήρυξη. Λέγαμε για την Δευτέρα, υπεγράφει σήμερα η προκήρυξη. Και θα έχουμε από το επόμενο πρωτάθλημα θα πέσουν τρεις ομάδες και θα ανέβει μόνο μία ομάδα από την Super League. Ξεκίνησε από 12, τη Football League. Αλλά, ξεκίνησε στις 12 η συνεδρία της Super League, μάλλον η γενική συνέδρια της Super League. Mm-hmm. 5 η ώρα σχεδόν έγινε η κλήρωση και αυτό μέχρι τότε έπρεπε να διευθετούν διάφορα θέματα ανάμεσά τους και αυτό. Γι' αυτό υπήρξε αυτή η συνάντηση με το Υπουργείο. Φαίνεται ότι όχι, φαίνεται, λύθηκαν. Διευθύνθηκαν τα θέματα, οπότε θα έχουμε κανονικά σέντρα στις 25 Αυγούστου. Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά.